Γενικό διευθυντή τη εταιρεία ΠΑΛΣ. Θα συζητήσουμε φυσικά με ένα πολύ έμπειρο δημοσκόπο. Και Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ, τον Γιώργο Αράπολο, γενικό διευθυντή τη εταιρεία ΠΑΛΣ. Και έχουμε μαζί μα και τον Χάρανα Μποτσιλιώτη, ο οποίο είναι επικώρο καθηγητή σταγματικού δικαίου εδώ στο Πανεπιστήμιο Πελοπονίσου, για να μα βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε και το όλο νομικό κομμάτι, όχι το δημοσκοπήμα, μην παρεξηγηθούμε. Το πολιτικό πεδίο που έχουμε μπροστά μα και το θεσμικό. Καλημέρα και στου δύο. Καλή σα μέρα. Κύριε Αράπολο, είσαστε, συγγνώμη κύριε καθηγητά, αλλά θα ξεκινήσω από τον, τον κύριο Αράπουλο, ο οποίο είστε τα πρόσωπα των ημερών ω εκπρόσωπο των, των δημοσκόπων τώρα. Τι έγινε. Τι έγινε. Νομίζω ότι κάθε, μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση και οι δημοσκοπήσεις γίνονται πρόσωπα των ημερών, όπως και προεκλογικά θα έλεγα. Νομίζω ότι το βασικό θέμα είναι αυτή η υπερεκτίμηση του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ που αποτυπώθηκε στις προεκλογικές δημοσκοπήσεις περισσότερο. Το exit poll νομίζω πήγε καλύτερα. Ε, νομίζω ότι τα υπόλοιπα κόμματα, λίγο ή πολύ, στα περιθώρια του στατιστικού φάλματος και στις συνήθει διαφορές προβλέφθηκαν ικανοποιητικά. Α, θυμίζω ότι... Εσείς το ξέρατε, εσείς ξέρατε για αυτή τη μεγάλη διαφορά και ήσασταν από αυτούς οι οποίοι δεν μιλήσαν. Όχι βέβαια, ε, θέλω πρώτα απ' όλα να σας απαντήσω με, με στοιχεία, να θυμίσω ότι την άνοιξη του 2020, είχαμε παρουσιάσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Skype που παρουσιάζουμε τις δημοσιοποιήσεις μας, διαφορές μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας της τάξεως του 20, του 21 και του 23,5%. Άρα σε καμία περίπτωση δεν ήμασταν mm. σίγουροι για ένα αποτέλεσμα και δεν το παρουσιάσαμε επειδή φοβηθήκαμε ή συνέβη κάτι άλλο. Φυσικά, νομίζω ότι το θέμα αυτής της υπερεκτίμησης είναι πολύ παραγωγικό, είναι πιο σύνθετο. Μακάρι να υπήρχε ένα λόγο που θα τον είχαμε βρει και θα τον διορθώναμε ώστε να μην επαναληφθεί. Νομίζω ότι είναι πιο σύνθετο. Νομίζω ότι αν βιαστούμε να απαντήσουμε τώρα, λίγε λίγες ώρε μετά από το αποτέλεσμα, η απάντηση μπορεί να είναι βιαστική και πρέπει να αναζητήσουμε του λόγου προ τρει κατευθύνσει: ο ένα είναι μεθοδολογικά τεχνικά θέματα, ο άλλο είναι η συμπεριφορά των αναποφάσεων και των γκρίζων ζωνών που είχαμε, και ο τρίτο είναι η εξελίξη, τα γεγονότα τη τελευταία ημέρα ή των τελευταίων τελευταίων που δεν προλάβαν να αποτυπωθούν. Ξέρω, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Βεβαίω. Μέσα λοιπόν στι τελευταίε, α πούμε, εγώ λέω τρει μέρε. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Ποιε ήταν οι εξελίξει που επηρέασαν και πόσο το αποτέλεσμα. Δηλαδή, τι ποσοστό άλλαξε γνώμη ή αποφάσει τελευταία στιγμή ε, υπέρ τη Νέα Δημοκρατία ή κατά του ΣΥΡΙΖΑ ψήφου και κάτι άλλο, του τη Ελευθερία. Ωραία. Θυμίζω ότι οι δημοσκοπήσει ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά την Πέμπτη. Αυτή που παρουσιάσαμε εμεί έτρεξε και λίγο την Παρασκευή το πρωί, αλλά ένα πολύ μικρό δείγμα για την Η δική σα έδειχνε με αναγωγή από τον εγκύρων 33% στη Νέα Δημοκρατία και 26,5% στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι 6,5 μονάδε. αν κάνουμε και την ε, ολόκληρη αναγωγή, δηλαδή αν κατανείμουμε και τους αναποφάσιστον μια αναγωγή, η διαφορά φτάνει σε 7,5 μονάδε. Η εκτίμηση που δώσαμε, με κατανομή των αναποφάσιστον επίση είχε μια μέση τιμή γύρω στο 6,5 με 7 και ανώτατη τιμή που προέβλεπε διαφορά 11,5 μονάδε. Λοιπόν, θα επικαλεστώ ένα στοιχείο από το Exit Poll. Uh, περίπου το 20% 19-20% αν θυμάμαι καλά των συμπολιτών μας, των ψηφοφόρων αποφάσισε, αποφάσισε την τελευταία ημέρα ή τις τελευταίες ημέρες το τι θα ψηφίσει Μεταξία, 20% 19% νομίζω Α, 12% περίπου αναποφάσει τη Τι τελευταίε ημέρε νομίζω ήταν 19. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Γιατί εδώ βλέπω στη δική σα 9% αναποφάσει. Ναι, 12% περίπου γκρίζα ζώνη. Ναι. Θα το συζητήσουμε αυτό. Α, γιατί και το θρίζεται. Η γκρίζα ζώνη μαζί με τι αναποφάσει του. Ε, Ω γκρίζα περίπου... ζώνη συμπεριλαμβάνουμε και το λευκό άκρη. 12% συνολικά η, συνολικά η γκρίζα ζώνη. Ακριβώς. Το 19% πώ προκύπτει. Πολύ ωραία. Α, πρέπει να το διαρευνήσουμε. Γιατί 19% δήλωσε ότι αποφάσισε τελευταία στιγμή ή τελευταίε ε, ημέρε όταν βρίσκαμε γύρω στο 10% περίπου αναποφάσει του. Μήπω μέσα σε αυτό το ποσοστό περιλαμβάνονται και κάποιοι οποίοι δεν δήλωναν αποφάσει στην αρχή τη εβδομάδα αλλά. Ε, επέλεξαν να αλλάξουν την επιλογή του και ενώ στην πρόθεση ψήφου δήλωναν κάτι άλλο, τελικά αποφάσισαν κάτι διαφορετικό και γι' αυτό δήλωσαν ότι αποφάσισαν την τελευταία ημέρα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι από αυτό το 19% περίπου που αποφάσισε τι τελευταίε ημέρε, το 50-55% επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία και το 17% τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει ότι αν υπολογίσουμε τα ποσοστά σε εκλογικό σώμα, περί το 10% περίπου του εκλογικού σώματος επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία και το 3,5% επέλεξε ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή 6,5 μονάδες επιπλέον διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας μόνο τις τελευταίες ημέρε ή την τελευταία ημέρα μπροστά στην Πάμε, επιστρέφουμε εδώ στον yes. κύριο Ράπολο, τον γενικό διευθυντή της ΠΑΛΣ, συζητάγαμε για τις δημοσκοπήσεις. Μα μας λέγατε λοιπόν, είχαμε μείνει στη δική σα δημοσκόπηση 6,5 μονάδες μπροστά από την Νέα Δημοκρατία τρεις μέρες πριν από τις εκλογές. Ως πρόθεση Ψήφου, ως ψήφου ε, με αναγωγή. Η ολική αναγωγή αν το ανέβασε γύρω σε 7,5 μονάδε και το μέγιστο όριο που είχαμε στην εκτίμηση έφτανε σε 11,5 μονάδε. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι έγινε και από τις 6,5 μέχρι 11,5 πήγαμε στι 21. Νομίζω όπως είπα, ότι όπω είπα, πρέπει να αναζητήσουμε, γιατί χρειάζεται κάποιο χρόνο για να είναι και η απάντησή μα σωστή και τεκμηριωμένη. Πρέπει να αναζητήσουμε του λόγου προ τρει κατευθύνσει. Η πρώτη κατεύθυνση έχει να κάνει με εμά, με τι εταιρείε δημοσκοπήσεων, με θέματα μεθοδολογικά, τεχνικά. Πρέπει να δούμε ε, αν υπήρξε κάτι και τι που οδήγησε στην υπερεκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σα θυμίζω ότι ε, λίγα χρόνια πριν, το 2015, είχαμε κατηγορηθεί για υποεκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ ο, δεύτερο δεύτερος λόγος, ο, δεύτερο δεύτερος δρόμος προς τον οποίο πρέπει να αναζητήσουμε τους λόγους, έχει να κάνει με αυτό που ήδη συζητήσαμε. Με τις πολλές γκρίζες ζώνες που είχαμε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, οι οποίες δεν μα μας έλεγαν τι θα ψηφίσουν ή δεν μπορούσαμε εμείς να προσεγγίσουμε με ακρίβεια το τι θα ψηφίσουν. Πρώτη κατηγορία είναι η αναποφάσιστη. Ήταν γύρω στο 10%. Εμείς επιδιώξαμε με συμπληρωματικές ερωτήσεις να διερευνήσουμε το, τι ακριβώ επιθυμούν, πού είναι πιο κοντά. Πήραμε κάποιε απαντήσει που δεν είναι βέβαια πρόθεση ψήφου, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι επέμενε να μην απαντάει. Άρα είχαμε μία γκρίζα ζώνη, είχαμε του του, οι οποίοι μέχρι τελευταία στιγμή δεν μα δήλωναν ότι θα ψηφίσουν. Είχαμε όμω και άλλε ενδιαφέρουσε ομάδε συμπολιτών μα, οι νέοι, οι οποίοι ψήφιζαν για πρώτη φορά. Ναι. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τι είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά, αφού δεν είχαν ψηφίσει. Άρα δεν μπορούσαμε να του γύσουμε και να του σταθμίσουμε. Τι ψήφισαν τελικά. Yeah. Φαίνεται ότι ενώ το 19 οι περισσότεροι είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όλοι περίμεναν ότι οι νέοι όσο περισσότερο συμμετάσχουν, τόσο περισσότερο θα βοηθήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, τελικά φαίνεται ότι ψήφισαν πάνω κάτω όπω ψήφισε και η υπόλοιπη κοινωνία και μάλιστα με μια μικρή υπεροχή τη Νέα Δημοκρατία, ειδικά στου νέου 17 έω 24 ετών. Αυτό ήταν άλλο ένα λόγο που η αίσθηση που είχαμε για τη συμπεριφορά αυτού τη της σημαντικής ομάδας των νέων ψηφοφόρων, γιατί όταν μεσολαβούν τέσσερα χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές, έχεις και πολύ μεγάλο αριθμό νέων ψηφοφόρων, που όπως είπαμε δεν γνωρίζει την πολιτική του συμπεριφορά από το τι είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Φαίνεται λοιπόν ότι και αυτή η ομάδα επέλεξε περισσότερο νέα δημοκρατία από τη ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά ήταν μια ομάδα που μέχρι πρότινος υπολογίζαμε και μετρούσαμε ότι προτιμά περισσότερο το ΣΥΡΙΖΑ. Η τρίτη, ε, η τρίτη κατεύθυνση την οποία πρέπει να αναζητήσουμε έχει να κάνει με αυτό που επίση συζητήσαμε με τα γεγονότα και τι εξελίξει των τελευταίων ημερών ναι. που φαίνεται να είναι σημαντικά Όπως... και να επηρέασαν. Αναφερθήκατε στο θέμα του υποψήφιου βουλευτή και πρώην ναι. υπουργού του κ. Κατρούγκαλου. Mm -hmm. Να σα δώσω ένα στοιχείο που ενδεχομένω δείχνει κάτι ναι. ε, από το Exit poll πάλι. Στου ελεύθερου επαγγελματίε, μια ομάδα που επίση βρίσκαμε πιο μοιρασμένε τι προτιμήσει στην πρόθεση ψήφου, αυτή τη φορά το 54% των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρηματιών επέλεξε Νέα Δημοκρατία και μόνο ένα 17% επέλεξε ΣΥΡΙΖΑ. 54-17% ακριβώ. Έχουμε πριν τη δήλωση του κ. Κατρούγκαλου το ποσοστό, ή δεν είχε τότε μπει στο. Δεν έχουμε exit poll φυσικά με πολύ μεγάλο δείγμα που μα δίνει και μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά στι προεκλογικέ δημοσκοπήσει βρίσκαμε πιο μοιρασμένο αυτό το κοινό. Αν και είχε υπεροχή η Νέα Δημοκρατία, πάντω σίγουρα όχι αυτό το 54-15. Η δήλωση τη κυρία Φωτίου, συγγνώμη, η δήλωση τη κυρία Φωτίου, γιατί είναι η μεσαία τάξη. Νέ, νέ, νέ. Ότι η μεσαία τάξη ορίζεται στι 5.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, λέτε να επηρέασε την ψήφο. Δεν έχω κάποιο στοιχείο για να το τεκμηριώσω, αλλά δεν αποκλείω καθόλου όλε αυτέ τι δηλώσει και τι αναφορέ που γίνανε τι τελευταίε ημέρε να έχει παίξαν καθόλου ρόλο και στο τελικό αποτέλεσμα. Η Χρυσή Αυγή, το κάλεσμα του κυρίου Τσίπρα, και έτσι όπω έγινε προ τη Χρυσή Αυγή, αποτυπώνεται ω ναι, ψυχοφόρο. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Δεν βλέπουμε οι ψηφοφόροι τη Χρυσή Αυγή που εκτιμούμε ότι θα πηγαίνανε προ το κόμμα Έλληνε. Φαίνεται να κατευθύνθηκαν κυρίω προ το κόμμα τη Ελληνική Λύση. Προ το κόμμα Νίκη, νίκη ακριβώ και, και... Να... και όχι τόσο προ τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, όμω, οι δηλώσει που έγιναν, το τι επίδραση είχαν και αν είχαν αρνητική επίδραση, γιατί φαντάζομαι αυτό υπονοείται με το ερώτημα, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Ναι. Συνολικά, όμω, νομίζω ότι είναι άλλο ένα λόγο που πρέπει να μπει σε αυτού που θέλουμε να, να, σου να σου διερευνήσουμε. Κάνουμε εγώ, λέω τώρα, να κάνω μια προβολή στο κοντινό μέλλον. Πάμε εδώ, είμαστε 20 Ιουνίου εδώ με την Χριστίνα, έχουμε πέντε πολιτικού και του λέμε ότι κοιτάξτε, θα δείτε, τι λέτε και για την Κυριακή λέμε αυτό. Μα οι δημοσκοπήσει δείχνουν το άλλο. Και θα μα πούνε, το λέω, το ξέρω από τώρα, θα γίνει έτσι. Μα οι δημοσκοπήσει δεν ήταν. Πέσανε έξω, χάσανε 10, 10, 10 μονάδε στη Νέα Δημοκρατία και 10 το ΣΥΡΙΖΑ. όχι, μάλλον 2 τη Νέα Δημοκρατία και 10 το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τι πιστεύουμε. Ντάξει, δεν θα έχουμε επιχείρημα. Η απόλυση, οι, οι αποκλήσει τη Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικέ. Των υπολείπων κομμάτων νομίζω ότι ήταν μέσα στα όρια. Το, το πρόβλημα, το θέμα είναι η, η υπερεκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δικαιολογημένο να το πούν αυτό και σε αυτό όπως είπα πρέπει να απαντήσουμε εμείς ε, και όχι μόνο με απαντήσεις αλλά και με το... έργα φαντάζομαι τις επόμενες δημοσκοπήσεις θα δείξουν αν τυχόν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή ναι. την υπερεκτίμηση έχουν αντιμετωπιστεί Συνάδελφοι σα άλλοι δημοσκόποι εσείς μας είπατε ότι δεν είχατε δεχτεί καμία απειλή είπατε ότι φοβήθηκαν, ναι, 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 δεν ότι φοβήθηκαν φοβή. ε, να πούν το αποτέλεσμα γιατί το είχαν αυτές τις 20 θέλω να πείτε αν η πίεση ε, ήταν τόσο μεγάλη γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα ένα από τε, ε, ε, βομβάρδιζε τις δημοσκοπίες και τους δημοσκόπους ε, ε, συνεχώς. Ήταν υπό υπο αμφισβήτηση. Ε, αν αυτό μπορεί να συνετέλεσε στο ότι να ξέρουν και να μην θέλουν να το πουν. Κοιτάξτε. Σε ανθρώπινο επίπεδο τώρα ναι. σας ρωτώ. Ε, πρώτα απ' όλα δεν θέλω να σχολιάσω δήλωση κανενός ε, συναδέλφου, συναδέλφου ή εμπάσπιρτος εκπροσώπου άλλης εταιρείας πόσο μάλλον που δεν είναι εδώ να απαντήσει ο ίδιος. Ε, οπότε θα μιλήσω για τον εαυτό μου και για την εταιρεία μας. Κοιτάξτε. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όχι απλώ ω πολύ καλή δημοσιογράφη, αλλά και ω πολίτε τη συζήτηση που γινόταν για τι δημοσκοπήσεις προεκλογικά και τι ε, ε, καταγγελίε, ε, αν κάποιο σε λιδωρεί, αν κάποιο σε κατηγορία, αν κάποιο σε χαρακτηρίζει αρνητικά ε, και δεν θέλω να προχωρήσω σε πιο ε, αυστηρού χαρακτηρισμού. Νομίζω ότι είναι ανθρώπινο να αυτό να σε επηρεάζει. Ε, και νομίζω ότι επηρεάζει όλου. Και νομίζω ότι είναι και λάθο, διότι κάνει κακό και στις δημοσκοπήσεις, κάνει κακό και σε αυτούς που ε, απευθύνουν αυτές τις ε, καταγγελίες ε, ή κατηγορίες. Α, θα μπορούσε να επηρεάσει σίγουρα στο να κάνει κανέναν κάποιον να, να ψάξει καλύτερα και να δει γιατί η υποεκτίμηση που υπήρχε στο παρελθόν υπήρχε και να αναζητήσει τρόπου για να την αντιμετωπίσει. Α, θα μπορούσε να κάνει κάποιον να αναζητήσει εναλλακτικέ. Ακούω, ας πούμε, και διαβάζω τη συζήτηση που γίνεται από πολλές πλευρές για τα μη σταθμισμένα δεδομένα, ναι. που κάποιοι τα αντιμετωπίζουν ως την απάντηση. Σας εσύ, ναι, και σας είχε καλέσει κυρία Τσαπανίδου πριν από 20-25 μέρες, η κυριολόγος του ΣΥΡΙΖΑ, να δώσει στη δημοσιότητα τα, τα, τα αστάθμιστα δεδομένα για το κάνετε. Κοιτάξτε, τα μη σταθμισμένα... Ε, είναι α, 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 δεδομένα, είναι αποτελέσματα που δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Αυτό σημαίνει μη στάθμισμένα. Η στάθμιση τι κάνει. Όταν έχεις ένα δείγμα, κοιτάς αν είναι αντιπροσωπευτικό, όσον αφορά το φύλλο, την ηλικία την, εκλογική, την πολιτική συμπεριφορά στις προηγούμενες εκλογές και αν κάτι δεν είναι αντιπροσωπευτικό, που συνήθως δεν είναι, γιατί είναι μια τυχαία δειγματοληψία χιλίων ανθρώπων, δεν μπορείς να έχεις αντιπροσωπευτικό δείγμα από όλες τις περιοχές, από όλα τα κόμματα, από όλες τις ηλικίε κάθε φορά. Όταν λοιπόν κάτι δεν είναι αντιπροσωπευτικό, η στάθμιση φέρνει αυτό που υποεκπροσωπείται στο σωστό επίπεδο, ενισχύοντά το και κατεβάζει αυτό που υπερεκπροσωπείται στο σωστό επίπεδο. Έτσι, το σταθμισμένο δείγμα που λέμε είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Δηλαδή, έχει ηλικίε στη σωστή αναλογία, ψηφοφόρου Νέα Δημοκρατία στη σωστή αναλογία, ψηφοφόρου ΣΥΡΙΖΑ στη σωστή αναλογία. Αν πάμε λοιπόν να πάρουμε τα μη σταθμισμένα, θα έχουμε ένα δείγμα και ένα αποτέλεσμα μη αντιπροσωπευτικό, το οποίο τι θα δείχνει, θα υπερτερούν οι απόψει αυτών που υπερτερούν μέσα στο δείγμα. Αν έχουμε περισσότερου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε περισσότερε απαντήσει υπέρ τη Νέα Δημοκρατία. Το ότι συνέπεσε τώρα να υπάρχει υπερεκτίμηση της, του ΣΥΡΙΖΑ, άρα τα μη σταθμισμένα έδιναν μεγαλύτερη διαφορά και να πει κάποιο ότι ίσω ήταν καλύτερα, το θεωρώ λάθο. Πάμε για τι εκλογέ. Έχετε άγχο. Νομίζω ότι. αυτή τη Πολύ περισσότερο. Πάντα έχουμε άγχο όταν έχουμε μπροστά μα μια εκλογική αναμέτρηση, γιατί όπω είπατε, όλοι λαμβάνουν υπόψη του τι δημοσκοπήσει. Είναι έτσι ή αλλιώ παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, ο μόνος τρόπος που έχουμε για να αποτυπώσουμε επιστημονικά και αντιπροσωπευτικά τις απόψεις της κοινή γνώμη, έχουμε αγωνία, έχουμε άγχος. Είναι μια προσπάθεια η οποία ε, χρειάζεται διαρκώς βελτίωση, εξυγχρονισμό, παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας. Επομένως, ναι, ε, λαμβάνοντα υπόψη και αυτά που προηγήθηκαν, ακόμα περισσότερο ελπίζω... Ε, Εκτιμώ και ελπίζω, και εύχομαι ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο την επόμενη φορά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε ευχαριστούμε και